Μου λένε λοιπόν κάποιοι ότι ο ένφια, ο φόρος αυτός, κακώς μπήκε επί της ακίνητης περιουσίας. Διότι κάτι λέει, όταν δεν σου δίνει εισόδημα, πώς θα το φορολογήσεις. Δηλαδή θέλουν να δώσουν κάποιοι την έννοια στη φορολόγηση ότι μόνο ότι δίνει εισόδημα φορολογούμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτός ο Ρώσος που ήρθε και αγόρασε το Σκορπιό. Αυτού ο Σκορπιός δεν του δίνει κανένα εισόδημα, τον αντίον ξοδεύει για να τον συντηρεί. Αυτός δεν πρέπει να πληρώνει φόρο ετήσιο κατοχής ιδιοκτησίας. Πρέπει. Ένας που έχει στην Κηφισιά της Αττικής ένα κτήμα και έχει αντικειμενική 140 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζω συμμαθητή μου, γι' αυτό σας λέω, στο Πολυτεχνείο. Αυτός να κατέχει αυτό το ακίνητο και επειδή δεν αποφάσισε ακόμη να το χτίσει, να μην πληρώνει τίποτα, επειδή δεν του δίνει εισόδημα. Νομίζω λοιπόν ότι η άποψη ότι φορολογούμε μόνο ότι μας δίνει εισόδημα είναι λανθασμένη. Βέβαια από πλευράς ψήφων για την Ένωση Κεντρών θα με συνέφερε να ενεργήσω όπως ο Τσίπρας, ο άλλος ο Καμένος, όλοι αυτοί που τι λένε όχι σε όλα για να σας ευχαριστούν και να σας τέρπουν, να τέρπεστε, να χαίρεστε δηλαδή και να τους ψηφίζετε. Εγώ έχω απλά την άποψη ότι πρέπει να φορολογείται η κατοικία με εξαίρεση και η γη με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία ενός ζευγαριού ή ενός ατόμου, την πρώτη και τη μόνη κατοικία. Αυτή να μην φορολογούμε. Να μην έχει χαράτσι δηλαδή αυτή, να μην έχει ένφια η πρώτη κατοικία και ίσως και η εξοχική. Κάθε οικογένεια θέλει ένα σπίτι να μένει λόγω χάρη στη Θεσσαλονίκη και ένα μικρό σπιτάκι στη Χαλκιδική για να, ή οπουδήποτε αλλού για να παραθερίζει. Αυτά τα δύο πρέπει να απαλλάσσονται για κάθε οικογένεια ή για κάθε άτομο. Πέραν όμως αυτού, όσοι κατέχουν εκτάσεις, είτε τις αξιοποιούν είτε όχι, είτε έχουν σκοπό να τις χρησιμοποιήσουν τουριστικά, είτε για οτιδήποτε έχουν στη σκέψη τους να τις κάνουν τις εκτάσεις αυτές, κατά την άποψή μου πρέπει να φορολογούνται με ένα ποσοστό τρία της χιλίης, τρία της χιλίης επί της αντικειμενικής τους αξίας. Γιατί όλη η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, είναι ένα τρεις ευρώ. Ένα τρεις ευρώ είναι 1.000 δις ευρώ. Άρα τα 3 δις που χρειάζεται το κράτος ετησίως, τα 3 δις είναι 3 της χιλίης ετησίως. Το 3 της χιλίης ή το 0,33% είναι ένα ποσοστό επί της αξίας του ακινήτου, το οποίο το δημεύει το ακίνητο αν επί 300 χρόνια δεν κάνεις τίποτα. Αν δηλαδή επί 300 χρόνια το έχεις να κάθεται,
πρέπει να τιμωρήσει με το να το χάνεις, γιατί ακόμη και τις κληρονομιές, ακόμη και ό,τι αγοράζεις, πρέπει να το αγοράζεις με σκοπό να το αξιοποιήσεις. Δεν μπορείς να αγοράζεις και να νεκρώνεις την αγορά. Γιατί αν όλοι σε αυτόν τον τόπο έρθουν, έστω έρθουν 50.000 ξένοι και αγοράσουν όλα τα παράλια μας και τα κλείσουν και δεν τα αξιοποιήσουν, απλά τα περιφράξουν, τότε η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα κρανίου τόπος. Κάθε χώρα περιμένει αξιοποίηση της περιουσίας της, του πλούτου της, γιατί αυτή η αξιοποίηση λέγεται ανάπτυξη. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Αν ένας αγοράζει μια έκταση και αδυνατεί να την αξιοποιήσει, ας υιοθετήσουμε άλλους τρόπους αξιοποίησης. Ας τη δώσει αντιπαροχή σε άλλον που θα την αξιοποιήσει. Ας την νοικιάσει σε έναν που θα μπορεί να την αξιοποιήσει. Ας την πωλήσει. Ή ας την κόψει στη μέση και ας πουλήσει το μισό. Ας υιοθετήσει τρόπους αξιοποίησης, γιατί αυτή η χώρα, ιδιαίτερα τώρα που πτώχευσε η Ελλάδα, έχει ανάγκη να αξιοποιηθούν οι περιουσίες του κόσμου. Θέλω λοιπόν να είμαστε λογικοί. Το όχι σε όλα. Και σημαίνει τίποτα. Και θα σας πω το παράδειγμα ενός δικού μου υποψηφίου της Ένωσης Κεντρών, που είναι στην Αμερική ομογενής και ο οποίος έμενε πρώτα στο Σικάγο, τώρα μένει πιο πέρα που, γιατί άλλαξε πόλη, και στο Σικάγο είχε αγοράσει κατοικία. Ευχαριστώ. Στο Σικάγο είχε αγοράσει κατοικία. Αυτός λοιπόν πληρώνει 15.000 δολάρια ετησίως για το κλειστό σπίτι του Σικάγο. Και απετάνθη στον δήμαρχο, απευθύνθηκε στον δήμαρχο, του λέει τι γίνεται εδώ πέρα, πώς θα δίνω εγώ 15.000 δολάρια ετησίως, δεν είμαι πάμπλουτος, πώς. Του είπανε ότι εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, έναν αριθμό κατοικιών, 100.000 κατοικίες, δεν ξέρω. Από κάθε κατοικία περιμένουμε, ανάλογα με την εμπαδόν της, περιμένουμε αυτά τα λεφτά σαν δήμος. Αν εσύ το κλείσεις, ο άλλος το κλείσει, ο άλλος λείπει και δεν πληρώσετε, πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος. Γιατί με τα λεφτά αυτά ο Δήμος εκεί μέχρι και ομάδες περιφρούρησης βάζει. Αναθέτει σε ιδιωτικές ομάδες το security των διαφόρων περιοχών. Πληρώνεις δίκτυα τηλεφώνου, ιδρεύσεως, αποχετεύσεως, φωταερίου, κοινοφελή δίκτυα. Λοιπόν, αν εξαιρεθεί ο ένας, εξαιρεθεί ο άλλος, πώς θα λειτουργήσει η πόλη. Και έτσι, ενώ μένει σε άλλη περιοχή και ενώ έχει ένα κλειστό σπίτι που δεν του δίνει τίποτα, πληρώνει 15.000 δολάρια ετησίως, που τα θεωρεί υπερβολικό ποσό, είναι σαν να πλήρωνε νίκη. Λοιπόν, και μου απέστειλε επιστολή ο άνθρωπος αυτός, και μου λέει, οι Έλληνες μέχρι τώρα δεν πλήρωναν τίποτε. Και φτώχευσε η χώρα τους και βρήκαν την καλή λύση ότι κλέψανε κάποιοι, που μπορεί να είναι αλήθεια, να κλέψανε πολλοί. Αλλά και οι ίδιοι Έλληνες δεν ψηφίζανε, λέει, Πασό και Νέα Δημοκρατία για να διορίζουν τα παιδιά τους, για να τα μεταθέτουν όταν είναι στρατιώτες, για πολλούς λόγους. Δεν ψήφιζαν πελατειακά οι Έλληνες. Γιατί δεν ρίχνουν ένα βάρος της ευθύνης για την πτώχευση και επί των κεφαλών τους, παρά μόνο στους κλέφτες. Γιατί είναι εύκολη λύση να λες μόνο οι κλέφτες, γιατί έτσι δεν φταίς καθόλου εσύ ο πολίτης. Επομένως, για τον ένφια θέλω να τονίσω. Εφόσον είναι σε ένα ποσοστό 0,3% επί της αντικειμενικής,
ετησίως. Πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται και αυτό, δεν δικαιολογούνται οι κραυγές που λένε μας δημεύουν τις περιουσίες. Πώς, όταν σου παίρνουν το 0,3% ετησίως, θέλεις 300 χρόνια για να σου δημεύσουν το σπίτι. Κάθε γενιά ανθρώπου είναι 33 χρόνια. Άρα θέλεις 3 γενιές στην εκατονταετηρίδα, 9 γενιές. Δηλαδή τι θέλεις εσύ 300 χρόνια να το έχεις αναξιοποιητό και να μην πληρώσεις τίποτα που σε κανένανε. Δεν ξέρω, αυτά είναι κουσούρια της ελληνικής νοοτροπίας. Το άσχημο βέβαια είναι ότι πτωχεύσαμε και μας έρχονται όλα μαζί. Δηλαδή αν αυτός ο φόρος είχε εισαχθεί από το 2000 ή από το 2005, θα είχε μπει, θα έρχονταν στον καθένα, ξέρω εγώ, 200 ευρώ, 300, 500, κανείς δεν θα έλεγε τίποτε. Ή τότε δούλευε ο κόσμος. Τώρα το ότι ήρθε το ένα, ήρθε το άλλο, ήρθαν οι μειώσεις μισθών, οι μειώσεις συντάξεων, ήρθε αυτό το... αυτή η πίεση από τις τηλεοράσεις ότι πτωχεύσαμε, ότι έχουμε τους ξένους εδώ, νταβατζίδες να διαφεντεύουν τη γη μας. Είμαστε υποκατοχή και όλα αυτά τα συνθήματα έχουν κάνει τον κόσμο να αγριέψει ή να φοβηθεί ή να τρομοκρατηθεί, που είναι το χειρότερο. Πιστεύω ότι ο φόρος αυτός κατοικίας είναι ένας φόρος που έχει κάποια χαρακτηριστικά. Πρέπει να τα δούμε. Είπαμε, η Ένωση Κεντρών επιμένει στην απαλλαγή πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Δηλαδή σώζουμε την ελληνική οικογένεια από κάθε πληρωμή. Έτσι. Απαλλαγή πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Δεύτερον, ερωτώ ένα πράγμα. Εάν συμφωνήσουμε επί της αντικειμενικής να είναι ο φόρος αυτός 3/1000 ετησίως. 3/1000. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς την έχουν. Νομίζω εκεί πρέπει να βρίσκεται, να κυμαίνεται το ποσοστό που έβαλε τούτος ο Χαρδούβελης, πώς τον λένε. Αλλά αφήστε τι έκανε ο Χαρδούβελης. Λέω ότι πρέπει να κάνει μια νέα οικουμενική κυβέρνηση. Αν βάλουμε ένα 3/1000. 3/1000 σημαίνει ότι 3/1000 σημαίνει ότι χρειάζεται 300 χρόνια. 300 χρόνια για να δημευθεί ένα ακίνητο. 300 χρόνια. Είναι κακό. Είναι πολύ. Είναι δημεύει, όπως λένε. Γιατί κάποιοι λένε δημεύει σε λίγα χρόνια. Ποια λίγα χρόνια. Δεν καταλαβαίνω κάποιους. Στην τάση τους να υπερασπιστούν την ιδιοκτησία, λένε αρλούμπες. Εγώ πιστεύω ότι ο φόρος αυτός πρέπει αριθμητικά να κατοχυρωθεί ως 3/1000 της αντικειμενικής τιμής οικοπαίδων και διαμερισμάτων. Όπως είναι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στην Αμερική εγγίζει το 5/1000. Στην Αμερική. 3/1000. Να απαλλαγεί η πρώτη και η δεύτερη κατοικία. Επαναλαμβάνω, από κάθε, ακόμη και από δημοτικά τέλη. Ακόμη και από δημοτικά τέλη πρέπει να απαλλαγεί η πρώτη και η δεύτερη κατοικία. Αυτά που έρχονται με το ρεύμα. Και να υπάρχει φόρος 3/1000 ετησίως. Λέει ένας, μα μου ήρθε 8.000 ευρώ. Μα για να σου ήρθε 8.000 ευρώ. Ξέρετε πόση πρέπει να είναι η αξία του ακινήτου, του κυρίου. Τεράστια. Και θα μου πείτε, αν δεν έχει εισόδημα, πώς θα πληρώσει. Έχω απαντήσει.
Έχω απαντήσει κυρίες και κύριοι, αλλά δεν έχει, πιθανόν δεν τα έχουν ακούσει, δεν ξέρουν να ακούνε, έχουν βολωμένα αυτιά κάποιοι, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στον τόπο αυτό. Υπάρχει σε όλον τον κόσμο τράπεζα γης. Τράπεζα γης τι σημαίνει? Ότι χρωστάω στην εφορία, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ. Έχω περιουσία, έχω 6 διαμερίσματα, έχω, αλλά δεν έχω να πληρώσω. Πάω το ένα διαμέρισμα από τα 6, που έχει αντικειμενική 100.000 ευρώ, και το καταθέτω στην τράπεζα γης. Το καταθέτω απλώς, δηλαδή η τράπεζα γης δέχεται καταθέσεις, όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ακίνητα. Πας στο συμβόλαιο, το αντίγραφο επικυρωμένο, και γίνεται κατάθεση. Κατάθεση 100.000 ευρώ, αλλά σε ακίνητο. Και εγγράφει το δικαίωμά της η εφορία για ένα χρόνο 8.000 ευρώ. Το δεύτερο χρόνο άλλα 8.000, όσο του γράφει. Εσύ δεν έχεις, υποτίθεται όλα τα χρόνια εσύ ζεις και δεν έχεις να πληρώσεις. Όταν εκποιηθεί αυτό το ακίνητο θα πάρει και το κράτος τα δικαιώματά του. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν πιέσουμε να εισπράξει το κράτος φόρους πρώτον και δεύτερον να πιέσουμε τους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τα οικόπεδά τους, θα έχουμε επί δεκαετίες, ίσως και επί εκατονταετηρίδες, χέρσα και άχρηστα οικόπεδα, τα οποία θα διαμορφώνουν έναν κρανίου τόπο. Εις άλλα κράτη, το κύριο μέλημα αυτού του σχετικού νόμου και φόρου είναι να πιέσει τους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους. Πού είναι η αδικία? Άλλο τώρα ότι σε αυτή την τετραετία έχουν γίνει τέρατα και σημεία. Και εγώ δεν συμφωνώ που μπήκε αυτός ο φόρος τώρα. Αφού υπήρχε η λύση, επαναλαμβάνω, να κοπούν οι ασωτίες και τα αυτά προτείνει η Ένωση Κεντρών. Άλλο δηλαδή που ήρθαν όλα μαζί. Αν ο φόρος αυτός εθεσπιζόταν το 2002, το 1998, θα είχε κανείς αντίρρηση οι πλούσιοι να πληρώσουν κάτι ή οι μεγαλοκτήμονες να πληρώσουν κάτι επί της αξίας των ακινήτων τους? Βέβαια εδώ υπάρχει και μια προϋπόθεση, το κράτος να οριοθετήσει τις αντικειμενικές αξίες στα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως και τα αγροκτήματα και παντού. Δεν μπορείς να φορολογήσεις κάποιον επί μη τιμολογούμενων αξιών. Αλλά όσοι αρνούνται να μη φορολογήσουμε, στο βαθμό που λένε ότι όλα τα φορτώνεται σε αυτή την επίμαχη τετραετία, έχουν δίκιο. Αλλά στον βαθμό που είναι καθέτως αντίθετη η συνθέσπιση τέτοιου νόμου, δεν έχουν δίκιο, αλλά υπερασπίζονται τους μεγαλοκτήμονες και τους φεουδάρχες και τους καρχαρίες. Ή τους ξένους που αγοράζουν γη στην Ελλάδα και δεν δίνουν τίποτε. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έδιναν, υπό την άποψη ότι κάτι που δεν αποδίδει εισόδημα, λέει. Δηλαδή αν έρθει εδώ η Ιμπν Σαούντ και αγοράσει 10 νησιά και φτιάξει 10 βίλες, δεν αποδίδει τίποτα, διότι δεν του δίνει εισόδημα του ανθρώπου, αυτός την τρέλα του καλύπτει. Το καταλαβαίνω, αλλά το ελληνικό δημόσιο για να πληρώσει τον παπά, τον δάσκαλο, τον χωροφύλακα, τον αστιφύλακα, τον αστυνομικό, τον δικαστή, τον στρατιωτικό, δεν πρέπει όλα να τα φορολογήσει? Όλους τους έχοντες, υπονοώ, έτσι, όχι όλα γενικώς και τρελά, όπως πράττει ο Σαμαράς, δεν πρέπει να φορολογήσει κάθε τι φορολογητέο. Μέχρι τώρα η απουσία φόρων στην κατοικία, αυτό ήταν που έκανε όλους τους Έλληνες να κατευθύνονται στα, δηλαδή τους εμένανε 5 δεκάρες. Απευθείας να αγοράσουν κι άλλο ένα διαμέρισμα. Ας είχαν 7 διαμέρισματα να αγοράσουν και το 8ο. Ας είχαν 8 να αγοράσουν και το 9ο. Σας έχω διηγηθεί, πιστεύω, δεν ξέρω αν το είπα εδώ στην τηλεόραση αυτή,
Αλλά ο λόγος που οι Έλληνες στρέφονταν στις κατοικίες και στα οικόπεδα είναι γιατί όταν έπεσε η Χούντα παρέδωσε ένα πληθωρισμό 26-27%. Γι' αυτό και τα επιτόκια στις τράπεζες τότε το 1974 ήταν 28%. Γιατί ήταν ο πληθωρισμός 27%. Λοιπόν, άρα αν άφηνες 3 χρόνια τα λεφτά στο σεντούκι, έχαναν την αξία τους σε 3 χρόνια. Αυτό έκανε όλους τους Έλληνες, τους πίεζε να αγοράζουν γη και διαμερίσματα, τα οποία θεωρούνται σίγουρος τρόπος, σίγουρος στόχος επένδυσης. Σίγουρο κεφάλαιο δηλαδή που προς τις αυξάνει. Αυτό πίεσε τους Έλληνες να πάνε προς το... να πάνε προς τα λεφτά τους προς τη γη και προς τα διαμερίσματα. Αυτό και η έλλειψη σχετικών φόρων. Αφού πήγαιναν σε τομείς που και κλειστά να τα είχαν, δεν εφορολογούντο. Μετά θεσπίστηκε ο φόρος μεγάλης ακίνητης της υπηρεσίας, αλλά και πάλι τι κάνανε οι οικογένειες. Γράφανε στο κάθε παιδί από 2-3 σπίτια, τα σπάγανε, δηλαδή επιτρέπεται να είναι αφορολόγητο μέχρι ένα ποσοστό. Τι κάνανε λοιπόν όλοι. Αν είχαν 10 σπίτια, γράφανε 3 σε ένα παιδί, 3 σε άλλο, 3 σε... έτσι ώστε να είναι όλοι κάτωθεν του ορίου του προβλεπομένου για το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και οι περισσότεροι γλίτωναν. Ή πολλοί εφεύραν και άλλο τρόπο. Να έχουν σε ανώνυμες εταιρείες τα περιουσιακά του στοιχεία. Που η ανώνυμη εταιρεία εφορολογεί το ευνοϊκότερα. Και όσον αφορά τα ακίνητα σχεδόν τίποτα. Και τα ενίκια, γιατί μπαίνανε έσοδα-έξοδα εκεί όλα. Λοιπόν, και πολλοί, μία μικρή μειοψηφία πήγαιναν και στις offshore που δεν εφορολογούνται καθόλου μέχρι πρόπερση. Δηλαδή είχαν εφεύρει τρόπους να μην φορολογείται καθόλου η κατοικία. Γι' αυτό ζητώ οικουμενική κυβέρνηση. Δεν το κάνω για να πέσει ο Σαμαράς. Εγώ το ζητούσα και επί Γιώργου Παπανδρέου. Όταν ήρθε τόσο μεγάλη κρίση, λέω χρειάζονται μέτρα συνενετικά. Χρειάζεται ο πολιτικός κόσμος να βγει ενωμένος στην Ευρώπη. Όχι οι μισοί να λένε τους άλλους μισούς προδότες. Επομένως, γι' αυτό ζητούσα οικουμενική, για ισχυρότερη διαπραγμάτευση και σε μια οικουμενική υπάρχει και το να αναχαιτήσεις ένα λάθος. Τώρα ο Σαμαράς έχει κάνει πολλά λάθη με το φόρο κατοικίας, έχει κάνει πολλά λάθη και σε άλλα ζητήματα, στο ΦΠΑ, στην εστίαση. Έπρεπε να μην είχε δεχθεί να πάει 23. Να πει, παιδιά, όταν στην Τουρκία είναι τόσο στη Βουλή, εδώ θέλετε να καταστρέψετε και το τελευταίο χαρτί μας στον τουρισμό. Αλλά αυτός λέει ναι σε όλα. Λέγοντας, ενώ μια οικουμενική κυβέρνηση θα έλεγε, κύριε, δεν μπορούμε. Ή κάντε το και στην Τουρκία πηγαίνετε να γίνει. Το ίδιο δεν έχει συμβεί και με την εξίσωση του δικού φόρου κατανάλωσης. Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν και στον Γιώργο Παπανδρέου που σαν Λεβέντης Βασίλη ζητούσα να παραιτηθεί υπέρ μιας οικουμενικής κυβέρνησης, δεν το έκανα για να πέσει ο Γιώργος να έρθει ο Σαμαράς. Το έκανα γιατί αισθανόμουν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενωμένη προς τα έξω. Στη διαπραγματευτική της δύναμη. Και μέσα τα μέτρα να φιλτράρονται, να είναι πιο δίκαια. Όχι να λαμβάνονται και μετά να τα κατηγορούμε και να λέμε να αλλάξουν. Πριν ληφθούν, να τα φιλτράρουμε με το κοινωνικό φίλτρο, να μην γίνονται αδικίες. Λογάριο άνεργος, ας πούμε. Τι μπορεί να δώσει. Τι μπορεί να δώσει. Εδώ παρουσιάζονται φαινόμενα τώρα. Να έχουν σπίτια μεγάλα εκτάσεις στην Κηφισιά, που έχουν μεγάλη αντικειμενική, 100 εκατομμύρια ευρώ. Και λέει, είμαι άνεργος, δεν μπορώ να πληρώσω. Και ζητούν να μην πληρώνουν. Και οι πλούσιοι. Και οι πλούσιοι. Ναι, λένε ότι, ναι μεν, μου άφησε ο πατέρας μου 12 στρέμματα στην Κηφισιά, που έχει το κάθε στρέμμα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ρευστώ εγώ να σου δίνω 60.000. Το χρόνο δεν έχω, που μπορεί να έχει και δίκιο. Ναι. Και στο εξωτερικό, ξέρετε τι κάνουν για να το λύσουν αυτό. Ιδρύουν την Τράπεζα Γης. Τι σημαίνει Τράπεζα Γης. Έχεις ένα σπίτι λοιπόν και δεν έχεις μετρητά.
πας και τον δηλώνεις, κάνεις κατάθεση του σπιτιού σου στην τράπεζα και γράφουν ιονή μετρητά, σαν μετρητά. Ναι. Σαν, δεν στο παίρνουν το σπίτι, το έχεις εσύ στην ιδιοκτησία σου. Απλά δηλώνεις έχω αυτό το σπίτι. Είναι σαν να έχω λοιπόν 100 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει εφορία 70.000 το χρόνο. Σε 5 χρόνια θέλει 5-7-35. Όταν το πουλήσω, σου δεσμεύουν το ποσό των 350.000 για να εισπράξει και εφορία το δικαίωμά της. Καταλάβατε. Δεν έχεις δηλαδή μετρητά. Εγγράφεται χρέος σου προς την εφορία. Και όταν το εκποιήσεις ή το δώσεις αντιπαροχή μετά από 8 χρόνια και χρωστάς 35.000 το χρόνο για αυτό το οίκημα που δεν είχες μετρητά να δίνεις, έρχεται τότε η εφορία σου, λέει μη στεναχωριέσαι, τότε θα στα πάρω. Ενώ εδώ θέλουμε τώρα να τα δώσει, έχει δεν έχει. Τρελά πράγματα. Γίνεται, δεν γίνεται. Με το ζόρι. Και φοβούνται κάποιοι ότι να αναγκαστούν να τα πουλήσουν. Δεν βρίσκουν όμως αγοραστές. Ζούμε σε μια εποχή που και να θέλεις να πουλήσεις ένα διαμέρισμα, ποιος θα βρεθεί να τα αγοράσει.